το 1780 από δύο μοναχούς αδελφούς οι οποίοι κατήγονται από τα Απατούρια εδώ το κάτω μέρος του Λευκείου. Το τέμπλο το 1806. Το 1843, μετά μόνο από 63 χρόνια ζωής, το μοναστήρι διελύθη και από εκεί έπεσε σε παντελή αφάνεια. Δεν έχει τίποτα από τα παλαιά πράγματα που είχε μέσα, εκτός από την εικόνα της Αγίας Ειρήνης εδώ, η οποία είναι της εποχής του 1800 και είναι έργο τέχνης εξαιρετικό. Εδόθη σε ειδικούς συντηρητάς στην Αθήνα, γιατί ήταν κατά μαύρη από τα κεριά και από την πολυκαιρία. Και όπως βλέπετε είναι ένα θαυμάσιο έργο τέχνης και έχει και τις δύο Αγίες, και την Αγία Ειρήνη και την Αγία Ειρήνη την Χρυσοβαλάντου πάνω. Γι' αυτό και η Μονή γιορτάζει και σήμερα 5 Μαΐου και 29 Ιουλίου που είναι της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Το μοναστήρι μαζί με τον αγρό γύρω-γύρω, μαζί με τα κτίσματα όλα, ήρθε στην δικαιοδοσία μου πριν από 4 χρόνια, όντας ο ναός σε μια κατάσταση πλήρους εγκαταλείψεως. Έπαιρναν πουλιά μέσα, έπαιρναν ποντίκια μέσα, έπαιρναν ζώα μέσα. Τελικώς καταφέραμε και τον φέραμε σε μια κατάσταση καλή. Ήταν επιχρησμένος εσωτερικά, αλλά τα επιχρήσματα αυτά είχαν καταστραφεί σχεδόν όλα. Δεν υπήρχαν αγιογραφίες καθόλου, δεν υπήρχε τίποτα. Γι' αυτό αποφασίσαμε να βγάλουμε το επίχρησμα και παρουσιάστηκε αυτό το θαυμάσιο κτίσιμο που έχει μέσα. Έχουν έρθει άνθρωποι από πολλά μέρη, έχουν επισκεφτεί και πάρα πολλά μοναστήρια λιθόκτιστα στην Ελλάδα και μου λένε ότι είναι ένα από τα καλύτερα κτίσματα που έχω δει όσον αφορά τα μοναστήρια. Τα 4 χρόνια αυτά προσπαθήσαμε κάθε χρόνο να κάνουμε κάτι, να καλυτερεύσουμε τη Μονή. Πρώτα να επιμεληθούμε τις εκκλησίες. Αυτή τη στιγμή είναι με τα παράθυρά της, με τις πόρτες. Γενικώς δεν μπορεί να μπει τίποτα μέσα. Έφυγε ο Σουβάς αυτός. Έφυγε ο Σουβάς. Είδαμε αυτό το θαυμάσιο κτίσιμο. Απ' έξω κάναμε τα τραπέζια και φτιάξαμε και όλη την αυλή. Δεδομένου ότι έχουμε φωτογραφίες παλές που εδώ γινόταν γλέντια πάρα πολύ μεγάλα της Αγίας Ειρήνης και αποφασίσαμε να κάνουμε τα τραπέζια αυτά για να μπορεί ο κόσμος να έρχεται και ένα πούλμαν να μπορεί να έρθει και να μπει να λειτουργηθεί στην εκκλησία και στην αρχεία να έχει τράπεζα έξω στην αυλή. Επίσης επιμεληθήκαμε του νερού, το οποίο είναι εξαιρετικά καλό και φάμιλο της Άρισσας. Έχω στα χέρια μου βιβλία που μου λένε ότι πριν από 100 χρόνια 90 χρόνια, 80 χρόνια, το νερό αυτό έμπαινε σε μεγάλες νταμεζάνες, μεταφερόταν στη χώρα με τα μιλάρια, από εκεί με τα καΐκια στον Πειραιά, και αν μπορείτε να διανοηθείτε, πήγαινε ως επιτραπέζιο νερό στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό είναι από βιβλία, δεν είναι από στόμα σε στόμα που να έχει παραποιηθεί. Λοιπόν, το νερό χανόταν, έπεφτε στα βάθη της εκκλησίας από κάτω, οπότε ανοίξαμε όλο το τουνέλι που έχει και το φέραμε και μπορεί ο κόσμος να πίνει και να αδεύεται. Στο μέλλον θα δούμε τι θα μας βοηθήσει ο Θεός να κάνουμε. Εδώ το μοναστήρι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναγερθεί εκ βάθρων και να γίνει πάλι μονή, ούτε και είναι σε εκείνα τα οποία εγώ τα θέλω. Θα ήθελα η εκκλησία να συντηρείται, θα ήθελα να φτιάξουμε ορισμένα δωμάτια, να φτιάξουμε ένα μουσείο, να φτιάξουμε κάτι, να φτιάξουμε μια τράπεζα πιο καλή για τις μέρες τις βροχερές. Θα δούμε, ο Θεός θα βοηθήσει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Χεράκι, χεράκι, γιατί και το κίνητο.